ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Εμείς ευχαριστούμε και τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, συγγραφέα και καθηγητή της τέχνης στο Παρίσι, από την αγαπημένη μας Γαλλία. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ακούσατε τον πρόλογό μου. Κύριε Δαβέτα, μια δική σας τοποθέτηση θα ήθελα, επειδή μας έρχεστε από τη Γαλλία. Διαβάζουμε ότι και εκεί υπάρχουν. Μήπως μας φέρνει τον κορονοϊό. Υπάρχουν κάποια κρούσματα. Πέρασα από έλεγχο πριν μπει μέσα, κύριε Δαβέτα. Οι Γάλλοι είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Οφείλουμε να τους το πιστώσουμε αυτό. Δηλαδή, οτιδήποτε και να γίνει, έχουν μια καλή οργάνωση, κάνουν ελέγχους. Δεν είναι η πρώτη φορά. Υπάρχουν βέβαια και εκεί περιπτώσεις όπου έχουμε στην ιστορία των συμπτωμάτων έχουμε διάφορες καταστάσεις ανάλογες, αλλά γενικώς είναι πάρα πολύ σοβαρή στην αντιμετώπιση. Άρα, αν δείτε, ίσως τα κρούσματα να είναι και λιγότερα σε σχέση με το. Τώρα δεν είμαι και ειδικός, θα μας πούνε άλλοι. Αν κυκλοφορήσει κανείς έξω γενικότερα, βλέπουμε ότι τα σούπερ μάρκετ αδειάζουν, τα μακαρόνια έχουν. Εξαφανιστεί. Νομίζω ότι τα μακαρόνια δεν είναι αντίδοτο στον κορονοϊό. Απλά το μεταφέρω. Υπάρχει ένα αίσθημα πανικού. Αυτό το φρονοκομείο, νομίζω, το πω έτσι χαρακτηριστικά, υπάρχει στην Γαλλία, το βλέπετε εσείς, είναι τόσο έντονο όσο είναι εδώ στη δική μας χώρα. Όχι, δεν υπάρχει. Και θα έλεγα μάλιστα ότι εδώ πολλές φορές μπορεί να υπάρχει μια σκοπιμότητα πολιτική, με την έννοια ότι αυτού του είδους τα φαινόμενα, πέρα από το υγειονομικά αληθές, υπάρχει και μια προσπάθεια να αποτραπεί η προσοχή του κόσμου από άλλα σοβαρά ζητήματα, όπως είναι το μεταναστευτικό, όπως είναι τα οικονομικά ζητήματα κτλ. Αυτό το ακούω σαν επιχείρημα, αλλά δεν μπορώ να το δεκτώ, κύριε Δαβέτα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το δεκτώ, γιατί εδώ μιλάμε για απώλεια ζώων αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά εγώ σας είπα, πρώτα είναι το υγειονομικό θέμα. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση ότι το υγειονομικό προέχει, αλλά πάντοτε οι πονηροί της οποιασδήποτε μορφής εξουσίας ξέρουν να χρησιμοποιούν αυτά προς όφελος τους. Δημοσθένη, να πω ότι επειδή αυτό προκαλεί όμως τεράστιες συνέπειες στην ελληνική οικονομία, δηλαδή ήδη το χρηματιστήριο έχει καταρρεύσει, ήδη φοβούνται πάρα πολύ τι πρόκειται να γίνει με τον τουρισμό. Ναι. Άρα πιο πολύ θα έλεγα τα κανάλια και διάφοροι σωστό. Και να τραβήξουν. Θα συμφωνήσω. Παρά θα έλεγα η κυβέρνηση. Όχι, εγώ δεν είπα για την κυβέρνηση, είπα η εξουσία. Ναι, εκεί, που περιλαμβάνει και πάντως, του ίδιου τα κανάλια. Πάντως οφείλουμε όλοι μας να υπάρχει ενημέρωση. Νομίζω ότι είναι πλέον ο βασικός ρόλος όλων των καναλιών. Και άλλο όλων των καναλιών. Από τα δικαστήρια, όπως λέει ο Γιώργος. Από τα δικαστήρια μέχρι τις υγειονομικές αναλύσεις. Αλλά για να κλείσω μόνο μία φράση. Θέλω να πω ότι αυτό το οποίο παρατηρώ για τον κορονοϊό στη Γαλλία είναι το εξής. Μία απέραντη χαρά του τύπου, πολιτική χαρά, προσοχή σε αυτό που θα πω, απέναντι στην Κίνα. Μία θα έλεγα πολιτική ειδονή, η οποία δεν έχει προηγούμενο. Κύρια άρθρα των Φιγκαρό και άλλων εφημερίδων, τα οποία βρίσκουν ευκαιρία να χτυπήσουν την πολιτική της Κίνας, να χτυπήσουν αυτό το επίησης όρης που χρησιμοποιούσε ο Xi Jinping απέναντι στους Αμερικάνους κτλ. Και να μας τονίσουν το εξής. Προσέξτε οι συμμαχίες με την Κίνα να μην φτάσουν στο σημείο της εξάρτησης. Μάλιστα, αυτό είναι άλλο επίπεδο τώρα συζήτησης. Μην το συνεχίσουμε όμως άλλο, γιατί νομίζω ότι εδώ και ως εξής. Εγώ βλέπω και ρατσιστικές αντιδράσεις απέναντι στην Κίνα, και είναι το πιο τραγικό της υπόθεσης. Λοιπόν, όμως να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Και σε επιχειρήσεις στη Γερμανία. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ενδυνάμει ψηφοφόροι για τη Μέρκελ. Μα αυτό. Το λέω τώρα εγώ έτσι. Να βάλω μια τελεία όμως. Ψηφίζουν. Ναι, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Επομένως, το μεταναστευτικό είναι το κύριο όπλο της Τουρκίας. Καλησπέρισω εκ νέου τους προσκεκλημένα και καθηγητή της τέχνης στο Παρίσι. Τρεις συγγραφείς, αγαπημένους. Και εγώ ξέρω βέβαια τον κύριο Ρωμανό και τον κύριο Καραμπελιά, ήταν και γιατροί. Δεν ξέρω αν θέλουν οι δύο να πούν κάτι πάνω σε Ρωμανός αυτό. Ήταν γιατρός, ξέρω και μια άλλη ιδιότητα. Παρολίγο, ε. Ωραία, να συνεχίσουμε λοιπόν το όμορφη συζήτησή μα. Πιστεύω στην θεραπεία τη τέχνη. Μάλιστα. Ξέρετε, το κοινό έχουμε. Παρακαλώ. Των ιατροφιλοσόφων στο παρελθόν, στην ιατρική, είναι αλήθεια αυτό. Οι γιατροί, εξάλλου οι σχολές που πήγαιναν στην Πάδοβα, παραδείγματι, ήταν στην σχολή τέχνης οι γιατροί. Γι' αυτό είπα ότι η θεραπεία, νομική, η τέχνη στα θεραπεία. Ήταν, ας πούμε, μα ισχύει αυτό. Ότι έχει θεραπευτικό ρόλο, έτσι, γι' αυτό και η τέχνη Artis, ένα και οι μουσικές σπουδές και όλα.
Εγώ η γυναίκα μου που ήταν γιατρός ήταν το λέγε άρτης. Ναι, και το art therapy. Υπάρχει το art therapy. Σωστά. Εγώ πάντως, όπως βλέπουν οι τηλεθεατές μας, δηλώνω συγγραφέα. Συγγραφέα, ναι. Και οι τρεις. Ο μόνος γιατρός μας κρύβεται. Ο μόνος γιατρός εδώ, ο οποίος μας κρύβεται. Λοιπόν, κύριε Ναβέτα, έρχομαι σε εσάς λοιπόν. Θα ήθελα μια δική σας τοποθέτηση πριν κλείσουμε το πρώτο κύκλο συζήτησης για το μεταναστευτικό. Βλέπουμε εκεί ο Μακρόν. Εγώ διάβασα πρόσφατα ότι κλείνει την πόρτα στους ημάμιδες. Πριν από λίγες ημέρες υποστήριξε ότι δεν γίνεται να έχουμε τουρκικούς νόμους. Στη Γαλλία υποστήριξε ο ίδιος σχετικά με το θέμα των ημάμιδων. Να μας πείτε λίγο τι ακριβώς γίνεται πάνω σε αυτό. Αλλά και γενικότερα, επειδή ζείτε στη Γαλλία, έχετε επαφές με όλες με πολιτικά πρόσωπα σαφώς. Θέλω να μας πείτε λίγο αυτό που λέμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Τελικά τι γίνεται. Κοιτάξτε, γιατί βλέπουμε ότι μόνο η Ελλάδα τελικά μίζεται όλο το βάρος. Φαίνεται ότι τελικά αρχίζει να υπάρχει μια κατανόηση του προβλήματος. Το μεταναστευτικό πήγα να μας το περάσω στην αρχή σαν μια μορφή ανθρωπισμού, σαν μια ανθρωπιστική λειτουργία. Τελικά αποδεικνύεται ότι είναι μια ιδεολογική τοποθέτηση. Μια τοποθέτηση η οποία θέλει την ιδεολογικά τη μετανάστευση για να μπορέσει να σπάσει τα σύνορα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και ούτω καθεστής να μην μακρηγορώ αυτά τα γνωστά τα οποία τα έχει πει πάρα πολύ καλά και ο Γιώργος Γραμπελιάς και ο κύριος Ρωμανός και ούτω καθεστής. Από εκεί και πέρα. Όταν αποκτούμε συνείδηση αυτού που ονομάζουμε ότι το μεταναστευτικό είναι ιδεολογικό, ο κόσμος αρχίζει και αντιδρά. Οι αντιδράσεις στη Γαλλία ήταν εντυπωσιακές. Τα κίτρινα γυλαίκα, επί ένα χρόνο συνέχισαν και συνεχίζουν ακόμη να έχουν μια στεναρή αντίσταση απέναντι στην πολιτική Μακρόν. Με αφορμή είναι ακόμα στους δρόμους τα κίτρινα γυλαίκα. Ακόμη τα σάββατα βγαίνουν σε λιγότερη έκταση, αλλά υπάρχει ένα στους δύο στους Γάλλους πολίτες που συνεχίζει στατιστικά να τους στηρίζει. Άρα αυτό σημαίνει κάτι μετά από όλα αυτά. Mm-hmm. Υποχώρησε λοιπόν ο Μακρόν σε όλα τα επίπεδα. Συνέβησαν όλες αυτές επίσης οι διαδηλώσεις απέναντι στα ζητήματα που ήθελε να περάσει τώρα για τα εργατικά, όπου εκεί υπέστη μεγάλη ήττα, δηλαδή ας πούμε το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό και ούτω καθεξής. Είναι μεγάλη πονοκέφαλο. Μεγάλη ήττα. Υπέστη μεγάλη ήττα. Πάει να το περάσει τώρα το συνταξιοδοτικό, διότι βλέπει ότι δεν μπορεί να το περάσει αλλιώς. Με έναν νόμο ο οποίος υπάρχει στη Γαλλικό Κοινοβούλιο που λέει ότι σε κατάσταση αδιεξόδου τελικά παίρνει το ρίσκο ο πρόεδρος και αναλαμβάνει όλο το ρίσκο για να το περάσει. Είναι στα κάγκελα και οι Γάλλοι πολίτες. Λίγο στο μεταναστευτικό μας θέλω να μείνουμε, ωραία, κύριε Δαβέτα. Προσέξτε, άλλαξε πολιτική. Εισήγαγε ένα κόνσεπτ, αυτό που λέμε, του λεγόμενου σεπαρατίσμου. Δηλαδή, ας το πούμε, της απόσχησης. Απόσχησης. Θεωρεί ότι το μεταναστευτικό και ο Ισλαμισμός, τα οποία τα βάζει και τα δύο, το ένα δίπλα στο άλλο, έχουν τάσεις απόσχησης εδαφών από τη Γαλλία. Γιατί φτιάχνουν γκέτο στο εσωτερικό. Μας θυμίζει κάτι αυτό. Μας θυμίζει κάτι από την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι και το θέμα της ενσωμάτωσης και στη γαλλική κοινωνία. Μα δεν έχει επιτύχει. Δεν έχει, δεν έχει λειτουργήσει. Έτσι. Δεν έχει λειτουργήσει. Σε μια χώρα όπως η Γαλλία. Έτσι. Η μια χώρα που ξεκίνησε ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χώρα του ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χώρα στην οποία περάσαμε και ο κύριος Καραμπελιάς και εγώ και ξέρουμε ότι ξέρει πολύ καλά να ενσωματώνει με δημοκρατικούς νόμους και με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδεία, με διαχωρισμό κράτους και θρησκείας. Όλα αυτά τα πράγματα δεν πέτυχαν. Δημοσταίνει το Ισλάμ. Επειδή δεν αποτελεί απλά μία θρησκεία, αποτελεί ταυτότητα πολιτική, έτσι, και αστική. Δεν ενσωματώνεται. Και αστική. Έτσι. Άρα λοιπόν, βλέποντας αυτό το πράγμα και βλέποντας την Λεπέν να έχει μία σταθερότητα, όχι μόνο σε αυτό που έχει, αλλά και στην αργή αλλά σταθερή αύξησή της, του είπαν όλοι ότι δεν έχεις καμία ελπίδα για να βγεις. Μάλιστα. Έχει πέσει η δημοτικότητα του Γάλλου Προέδρου. Έχει πέσει, μάλιστα. Τώρα προσπαθεί. Και υπάρχει μια άνοδος δηλαδή, της ακροδεξιάς, θα το λέγαμε, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά ακροδεξιά. Το βλέπουμε και στη Γερμανία το ίδιο. Στη Γαλλία υπάρχει μια, ας το πούμε, αντιπαγκοσμιοποιημένη κίνηση. Έχει χωριστεί η Γαλλία σε αυτούς οι οποίοι είναι οπαδοί της παγκοσμιοποίησης και σε αυτούς που είναι οπαδοί της αντιπαγκοσμιοποίησης. Για την Ελλάδα τώρα, τι σας λένε και οι Γάλλοι και πολίτες και φίλοι σας και καθηγητές εκεί, πώς αντιμετωπίζουν το θέμα του μεταναστευτικού ως προς τη διαχείριση από πλευράς Ελλάδος? Ποια είναι τα σχόλια τα οποία σας θεωρούν ότι η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει μια πιο μεγαλύτερη αυστηρότητα στα σύνορα, μεγαλύτερη αυστηρότητα στον έλεγχο. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι πρόσφυγες, παρά είναι άλλων ειδών μετανάστες, είτε οικονομικοί, είτε περιβαλλοντολογικοί, είτε παράνομοι, είτε δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με άλλα κριτήρια. Ένα μικρό παράδειγμα να σας πω, το οποίο το έχω ξαναπεί εδώ μαζί σας, ότι
Οι Γάλλοι κάθε φορά που υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στέλνουν πίσω τους μετανάστες και λένε στα αντίστοιχα κράτη τα οποία τους δέχονται, εμένα δεν θα μου πεις το παραμύθι ότι δεν είναι δικός μου ή οτιδήποτε άλλο, αφού έφυγε από εσένα, σε σένα θα γυρίσει, εγώ είμαι ισχυρή χώρα. Εσύ με έχεις ανάγκη, δεν σε έχω ανάγκη εγώ. Ωραία, για να κλείσουμε το μεταναστευτικό, κύριε Δαβέτα. Αυτό που ακούμε εμείς πραγματικά, ερχόμενοι σε επαφή με πολύ κόσμο, αλλά και τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε κατά καιρούς, είναι ότι γιατί η Ευρώπη δεν κάνει μια σωστή διανομή των μεταναστών, αναλόγως με τον πληθυσμό που έχει κάθε χώρα, και υπομίζει το μεγαλύτερο βάρος πραγματικά η Ελλάδα και η Ιταλία πρόσφατα, οι πρώτες χώρες, θα λέγαμε, που εισέρχονται παρανόμως οι μετανάστες. Να γίνει μια σωστή διανομή των μεταναστών. Αυτό το υποστηρίζει. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε, αλλά δεν εφαρμόζεται. Αυτό το λέει και ο Μακρόν. Αλλά όσο οι Γερμανοί και η κυρία Μέρκελ έχουν το πάνω χέρι, εγώ έγραψα και άρθρο πάνω σε αυτό, το μόνο που θα έχουμε μια ζωή τον γερμανικό εγωισμό, μιλάμε τώρα για αυτόν τον περίφημο εγωισμό των Γερμανών, ο οποίος θέλει σώνει και καλά να περάσει το δικό του, ακόμη κι αν τα ίδια τα αποτελέσματα δείχνουν την ήττα της κυρίας Μέρκελ στο εσωτερικό, δείχνουν την αύξηση του AfD, του κόμματος, το οποίο υποστηρίζει μια αντιμεταναστευτική πολιτική. Σωστά, και ούτω καθεξής. Άρα δηλαδή η κυρία Μέρκελ, τι μας λέει, και κλείνω σε αυτό το θέμα, ότι η πολιτική της στο μεταναστευτικό απέτυχε. Θα ήθελα παρακαλώ να περάσουμε στο θέμα της ελληνικής επανάστασης. Να βάλουμε μια σμετελιά, δώσουμε το λόγο και στον κύριο Δεβέτα, γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Κύριε Δεβέτα, διαβάζουμε ότι στην Ελληνική Επανάσταση, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην Ελληνική Επανάσταση είχε συνδράμει και η Γαλλία, όπως και πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Θέλω να μας πείτε και γνωρίζουμε ότι θα γίνουν και πολλές εκδηλώσεις και στη Γαλλία σχετικά με το θέμα αυτό. Και είμαστε πολύ βέβαια χαρούμενοι. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε και θα δείχνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Πραγματικά νομίζω ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι πιο σημαντική, αν όχι πιο σημαντική χρονιά για τον Ελληνισμό. Ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες και δημιούργησαν το δικό του ελληνικό κράτος. Και έδιωξαν και τον Οθωμανικό ζυγό. Και όχι μόνο για τον Ελληνισμό. Προσέξτε, για τους Ευρωπαίους υπήρξε μια εξέγερση. Εσείς θέλω να μου πείτε πώς είδε το συγκεκριμένο σήμα το οποίο έχει κυκλοφορήσει από την Ελλάδα Επιτροπή 1821. Γιατί πλέον πολλοί Έλληνες διαμαρτύρονται και αντιδρούν σε αυτό το σήμα, καθώς δεν θυμίζει έθνος, δεν θυμίζει Ελλάδα, δεν θυμίζει ελληνική επανάσταση, να το πω έτσι. Απλά γι' αυτό και εμείς δείξαμε τους ήρωες ελληνικής επανάστασης, γιατί πολλοί τηλεθεατές μας το ζητούν να μην τους δείχνουμε και να μην τους ξεχνάμε, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, απλώς θα το συνδέσω με αυτό που πήγα να πω πριν από λίγο. Ότι κάποια στιγμή ζούμε απέναντι στο μεγάλο ερώτημα και η Ευρώπη αλλά και κυρίως η Ελλάδα. Ποιοι είμαστε, ποια είναι η ταυτότητά μας, έχουμε κάποια χαρακτηριστικά, μιλάμε κάποια γλώσσα πολιτισμού, δεν μιλάω για γλώσσα μόνο καθημερινή, γλώσσα πολιτισμού, έχουμε δηλαδή έναν τρόπο σκέψης, έναν τρόπο συμπεριφοράς. Αυτό έχει να κάνει με την ταυτότητά μας. Ταυτότητα δεν έχει να κάνει με κλειστά σύνορα. Το αντίθετο, η ταυτότητα έχει να κάνει με ανοιχτά σύνορα από τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι είμαστε συνειδητοί του ποιοι είμαστε. Εδώ πάνε να μας χαλάσουν αυτό το οποίο εμείς είμαστε. Δηλαδή, να μας αφαιρέσουν την ιστορία, να μας αφαιρέσουν τα σύμβολα, να μας αφαιρέσουν τη θρησκεία, να μας αφαιρέσουν όλες αυτά τα σημεία αναφοράς, δηλαδή τους λεγόμενους ανθρωπολογικούς συμβολισμούς. Αυτό το πράγμα είναι μια απαράδεκτη κατάσταση, η οποία συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, πολύ περισσότερο και σε εμάς. Διότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης θέλουν να μετατρέψουν τον κόσμο σε ειδικευμένους τεχνικούς εργάτες. Προσοχή, τεχνικούς. Άρα θα λες, ποια είναι η ταυτότητά σου, θα λες είμαι εργάτης στο τάδε ή ειδικός στο τάδε. Πάει ο ειδικός, ο τεχνικός να αντικαταστήσει τον εθνικά πατριώτη. Πάντως, κύριε Δεβέτα, επιτρέψτε μου λίγο να σας ρωτήσω ένα ερώτημα. Πόσο εύκολο να γίνει αυτό για την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα μπορεί να ανήκουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά είναι μια χώρα με ιδιάζουσα πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μια χώρα που πάντοτε βασιζόταν στη γλώσσα της, στη θρησκεία της και στον πολιτισμό της και την ελληνική γλώσσα. Επομένως, νομίζω ότι αυτό που λέμε πολιτισμική χώρα είναι λίγο δύσκολο για την Ελλάδα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, θα λέγαμε, η Ελλάδα. Δηλαδή, χτυπούν τα σύμβολα τα ανθρωπολογικά, όπως είπα. Χτυπούν τη γλώσσα, χτυπούν την εκπαίδευση του σχολείου αφαιρώντας τα αρχαία ελληνικά ή οτιδήποτε άλλο. Ιστορία μας, μας διχάζουν οι ίδιοι οι δικοί μας λέγοντας ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον ελληνισμό τον παλιό. Και όπως πολύ σωστά ακούστηκε εδώ από τον Γιώργο,
ότι πάμε να φτιάξουμε έναν νέο ελληνισμό, ενώ οι ποιητές μας... Εδώ έχουμε κάνει και νέο Κύπριο. Ναι, είναι Γιώργο, ένα νέο έθνο στο Κυπριακό. Ναι, οι ποιητές μας, γιατί και η ψυχή και η παράδοση της ταυτότητας είναι οι άνθρωποι των γραμμάτων, οι άνθρωποι του λόγου, οι ποιητές μας, από τον Καβάφη μέχρι τον Ελίτη μέχρι σήμερα, δεν διαχώρισαν ποτέ την Ελλάδα σε παρελθόν αρχαίο και σε σύγχρονο νέο, παρά μόνο σε επίπεδο ιστορικών χρόνων, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ωραία, πρέπει να κλείσουμε. Ωραία. Εσείς μια διάσταση μαθαίνεις τι πρέπει να γίνει για να γιορτάσουμε την Ελληνική Επανάσταση όπως πρέπει πάντως. Θα πρέπει αυτό το σύμβολο, να μην το δεχτούμε, δεν το δεχόμαστε συνειδησιακά. Το καταργούμε από μόνοι μας, από μέσα μας. Και εμείς παράλληλα με αυτές τις εκδηλώσεις τις επίσημες μιας ελίτ η οποία δεν πιστεύει στην πατρίδα, να φτιάξουμε μια σειρά από εκδηλώσεις όλοι μας, η οποία να δείχνει τη σχέση μας η οποία υπάρχει με την ιστορία, να ξανααναδείξουμε αυτούς τους ήρωες τους οποίους δείξανε πάρα πολύ σωστά. Ξέρετε ότι αυτοί μπορεί να γίνουν pop ήρωες. Pop ήρωες, δηλαδή λαϊκοί ήρωες κυριολεκτικά, με μοντέρνο τρόπο. Σωστά. Ένας Κολοκοτρώνης, ένας... Θέληση να υπάρχει, κύριε καθηγητά, δηλαδή, έτσι, θέληση να υπάρχει. Να τους έχουμε μέχρι και στα... Και πώς το λέμε, στα διάφορα τίσερ. Σωστά, σωστά. Θα έπρεπε να γίνει με πολλούς τρόπους. Αυτοί είναι οι ήρωες, πραγματικοί. Ωραία. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να προχωρήσουμε και να δημιουργήσουμε μια μεγάλη συλλογική ταυτότητα. Μια μεγάλη συλλογική πατρίδα, η οποία δεν έχει ανάγκη την ελίτ. Δεν έχει ανάγκη αυτούς τους απάτηδες ή αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν στο έθνος και στον πολιτισμό. Μια τελεία, κύριε καθηγητά, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, και εγώ είμαι θετική σε αυτό. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί και νομίζω ο ελληνικός λαός οι περισσότεροι. Πάντως είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα που γέννησε τη δημοκρατία, την ίδια ώρα είναι μια χώρα που αγνοεί τη λαϊκή βούληση. Και το λέω αυτό διότι. Κολοκοτρώνει σούπερ στάρ αυτό που είδα. Όπως και στο Σκοπιανό, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, έδειξε την. Εξέφρασε την επιθυμία του. Όμως τελικά βλέπουμε ότι τα δημοψηφίσματα σε αυτή τη χώρα τα φοβόμαστε. Ή τα αλλάζουν. Τα φοβούνται οι πολιτικοί γενικότερα, έτσι. Είναι πραγματικά γεγονός όμως αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει αυτές τις μισελληνικές ελίτ, δεν τους ενδιαφέρει ούτε ο νόμος ο ελληνικός, ούτε ο διεθνής. Το είδαμε στην περίπτωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Να βάλουμε μια τελεία όμως, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε, αγαπητοί μου. Κύριε, κύριε Καραμπελιά, κύριε Ρωμανέ, κύριε Δαβέτα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Είστε τρεις εκπληκτικοί συγγραφείς με πλούσια εμπειρία αλλά και αρκετά συγγραφικό μεγάλο έργο. Ευτυχώς καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας. Γιατί τα κανάλια της ελίτ δεν μας καλούν. Μην το λέτε αυτό, κύριε καθηγητά. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αναδείξουμε όλοι μας και οφείλουμε να το κάνουμε. Έτσι. Πάντως είναι σημαντικό να πούμε ότι μπορεί τα οικονομικά κάποια στιγμή να επανέλθουν. Τα εθνικά μας θέματα, η αλλίωση της γλώσσας μας, της σκιάς και όλα αυτά νομίζω ότι θα είναι καταστροφικά για τη χώρα μας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι πραγματικά κρίσιμες στιγμές αυτές που ζούμε, αλλά είναι και νομίζω και στιγμές αναστοχασμού. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία μας που κινδυνεύουμε να πάψουμε να υπάρχουμε ως ιστορικό έθνος. Έτσι. Δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία. Συνδυάζομαι το δημογραφικό και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Μπορούμε να νικήσουμε, στο σημείο αυτό, να επιβιώσουμε. Μπορούμε. Θέληση να υπάρχει. Θα νικήσουμε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό πρέπει να είναι η νέα μεγάλη ιδέα της Ελλάδας. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ελπιστώ και σύντομα να τα ξαναπούμε κοντά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής.